ταύτα εντέλομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Αυτό μας παραγγέλει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου, σήμερα δια της Ευαγγελικής του περικοπής στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ίσως δεν έχουμε ανακαλύψει το υπέδαφος αυτής της καινούργιας, της καινής εντολής που ο Κύριος είπε ότι σας δίνω καινούργια εντολή. Δεν πρόκειται περί της αγάπης γενικώς, ούτε περί της αγάπης προς τους εχθρούς ειδικώς, αλλά για μια εντελώς ειδική περίπτωση που ο Κύριος ρίπτει όλο το βάρος σε εκείνο το αλλήλους. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Και αυτό το αλλήλους αποτείνεται αποκλειστικά εις τους μαθητάς και όχι εις όλων των κόσμων. Αυτό ακριβώς δεν έχουμε ανακαλύψει και δεν είναι παρά η αγάπη των ομοπίστων, είναι η αγάπη των αδελφών, είναι αυτή η καινούργια εντολή που βρίσκεται μέσα στην εν Χριστώ αγάπη, που είναι η αγάπη των μελών μιας οικογενείας, της οικογενείας του Θεού, του οίκου του Θεού. Αυτή είναι η καινούργια εντολή της αγάπης, η φιλαδελφία. Αγαπητοί μου, το στοιχείο αυτών της φιλαδελφίας πρέπει να πούμε ότι έχει μέσα μας ατονίσει. Με έναν ακαδημαϊσμό μιλάμε για την αγάπη. Δεν την εξειδικεύουμε και δεν την βλέπουμε στους διαφόρους τομείς της. Νομίζουμε δε, και αναμφισβήτητα είναι σπουδαίο, ότι το μέγιστον είναι να αγαπάει κανείς τους εχθρούς του. Δεν τίθεται θέμα ότι είναι πιο δύσκολο να αγαπήσεις τους εχθρούς σου ίσως παρά να αγαπήσεις τους φίλους σου. Κι όμως, αγαπητοί μου, ίσως δεν έχουμε σταθμίσει σωστά τα πράγματα, διότι εκείνο που παρατηρήθηκε παρατηρείται είναι το εξής, ότι κάποτε τους εχθρούς μας με κάποια, θα λέγαμε, μεγαλόκαρδη χειρονομία τους συγχωρούμε και ακόμη προσπαθούμε να τους δείξουμε και τη συμπαθιά μας, αλλά με εκείνους με τους οποίους συνεργαζόμεθα και βρισκόμεθα καθημερινά μαζί τους, καθόμεθα στο ίδιο κοινό τραπέζι του Θεού, στον ίδιο κοινό οίκο, όταν κάποτε μπορεί ο άλλος να προκόψει λίγο πιο πολύ, και δεν λέγω στα γράμματα, στις επιστήμες και στις τέχνες, αλλά λέγω σε αυτή την ίδια την πνευματική ζωή, κάποτε δεν αισθανόμαστε καλά ή νομίζομαι ότι είναι αυτονόητο ότι αγαπούμε εκείνους με τους οποίους βρισκόμαστε μαζί, τους αδελφούς. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Και μάλιστα επιτρέψατε μου να σας πω ότι με τους εχθρούς μας που δεν ζούμε μαζί, επιτέλους δεν τους βλέπουμε, μπορεί να έχουμε αυτήν την μεγαλοκαρδία απέναντί τους, με τους αδελφούς που ζούμε μαζί είναι δύσκολο να αισθανθούμε πολύ αγάπη για αυτούς. Όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, εις παροξισμών αγάπη. Αυτή λοιπόν την φιλαδελφία πρέπει ιδιαιτέρως να την προσέξουμε. Θα λέγαμε ότι αυτή η φιλαδελφία αποτελεί ένα στοιχείο ανανεώσεως των δυνάμεων της Εκκλησίας, διότι η αγάπη των πολλών έχει ψυγεί σήμερα. Και εφόσον έχει ψυγεί, έγινε ψυγείο πραγματικά η αγάπη των πολλών. Των πολλών εννοείται χριστιανών. Γι' αυτό το λόγο αισθανόμεθα μία ατονία απέναντι στους αδελφούς.
Είναι ένα σημείο των καιρών αυτό. Το είπε ο Κύριος ότι η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Πότε? Στα έσχατα. Ο δε Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, στα μέσα του 4ου αιώνος, βλέπει τους χριστιανούς και ειδικότερα τους επισκόπους, τότε εμάστιζε την εκκλησία η αίρεση του Αρίου, να μην έχουν αγάπη αλλά να έχουν διαρκής αντεγκλήσεις. Λέγει, βλέπω την μισαδελφία των επισκόπων και φοβούμαι ότι ο Αντίχριστος είναι κοντά, κατά το σημάδι που έδωκε ο Κύριος, ότι η αγάπη των πολλών θα ψυγεί. Έτσι, αναγαπητοί, επισημάνουμε το σημείο αυτό της Φιλαδελφίας και αρχίσουμε να έχουμε εμείς που θρησκεύομαι, εμείς που λέμε ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού, έχουμε αγάπη μεταξύ μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν είμαστε. Δεν έχει σημασία να γνωριζόμεθα στα πρόσωπα. Αν έχουμε αυτή την αγάπη μεταξύ μας, τότε αναφυσβήτητα ανανεώνουμε την εκκλησία μας. Σήμερα στα μάτια των πολλών η εκκλησία μας δεν είναι ανανεωμένη, είναι παλαιωμένη. Φαινόμαστε ότι έχουμε μία κατάπτωση, και μάλιστα εμείς οι Ορθόδοξοι. Και αυτό είναι ένα δυστύχημα. Πολλοί πολλά λένε πώς θα ανανεωθεί η εκκλησία μας. Λέμε ότι λειτουργικά πρέπει να αρχίσουμε να ανανεούμεθα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Βέβαια από πολλά σημεία θα ξεκινήσουμε. Αλλά απλώς επισημάνω και αυτό το σημείο. Το σημείο της Φιλαδελφίας. Να αρχίσουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, τους αδελφούς, τους συναγωνιζομένους αδελφούς, στον κοινό αγώνα και στον κοινό στίβο του Πνεύματος, της Βασιλείας του Θεού. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Είναι και ένα στοιχείο προβολής προς τους έξω. Δηλαδή, για να πούμε στους άλλους ότι αυτή είναι η Εκκλησία και ότι αξίζει να ζει κανείς χριστιανικά. Σήμερα, σε ένα κόσμο ψυχρών, ηλιστικών, αδιάφορων, εμπαθή, πώς θα δείξουμε ότι η Εκκλησία είναι ζωντανή, ότι δεν είναι ένα παροχημένο πράγμα, αλλά είναι κάτι το οποίο βοηθά και δύναται να βοηθήσει τον άνθρωπο, της κάθε εποχής τον άνθρωπο, και είναι αληθής πίστης? Πώς αυτό, εάν έχουμε μεταξύ μας αγάπη? Λέγει ο Κύριος σαφώς στους μαθητάς του, και το υπογραμμίζω, στους μαθητάς του, το εξής: εάν εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Αυτό είναι το σημάδι που θα γνωρίσουν όλοι ότι είσαστε δικοί μου μαθητέ, εάν σεις μεταξύ σας έχετε αγάπη. Έλεγαν, λέγει ο Τερτυλιανός, ότι έλεγαν οι ειδωλολάτρε, κοίταξε πως αγαπώνται οι χριστιανοί πριν ακόμη γνωριστούν. Μπορούν και σήμερα αυτό να το πουν οι άνθρωποι? Ποιοι να το πουν? Αυτοί που είναι έξω. Αυτή η έννοια του έξω και του έσω έχει έναν ειδικό χαρακτήρα σήμερα. Τον καιρό εκείνο τον παλιό, όταν έλεγαν οι απ' έξω ότι δες πως αγαπώνται οι χριστιανοί, οι απ' έξω ήσαν οι ειδωλολάτρε. Αλλά σήμερα ποιοι είναι οι απ' έξω? Σήμερα όλοι είμεθα κατά τεκμήριον βαπτισμένοι. Να πάρουμε στο χώρο το δικό μας, των ελληνικών χώρων. Είμεθα κατά τεκμήριον βαπτισμένοι. Ομολογούμε μίαν πίστη. Ποιοι είναι οι απ' έξω? Μήπως είναι οι λαοί που δεν βαπτίστηκαν έξω από μας? Όχι, αγαπητοί μου. Δημιουργήσαμε κατά δυστυχία και μέσα εις αυτήν την εκκλησία ένα έσω και ένα έξω. Και αυτό το έξω είναι η πιστή που δεν είναι πια πιστή. Είναι η βαφτισμένη που είναι ξεβαφτισμένη. Είναι εκείνοι που λέγουν ότι πιστεύουν στο Θεό και τον αρνούνται. Λέγουν ότι δέχονται τον Χριστόν και όμως
δεν δέχονται τη θεανθρωπίνη του φύση. Αυτοί λέγονται οι έξω. Είναι αυτοί που όταν μας δουν να κάνουμε το σταυρό μας με ευλάβεια, μας λένε ότι κάναμε μεγάλους σταυρούς. Για να σας πάρω μια συγκεκριμένη και πολύ φτωχή, ειλικρινά, περίπτωση. Γιατί, αδελφέ μου, μου λες ότι κάνω μεγάλους σταυρούς? Τι θες να πεις με αυτό? Πρέπει να κάνω μικρό σταυρό όπως κάνεις και εσύ δηλαδή? Και εσύ λέγεις ότι είσαι ο ευσεβής, ο σωστός, ο μη υποκριτής, κάνοντας ένα στραβό σταυρό, έναν μικρό σταυρό, μια παροδία σταυρού. Εσύ είσαι ο καλός χριστιανός? Και επειδή εγώ κάνω σωστά το σταυρό μου, με λες ότι είμαι υποκριτής? Γιατί το λες αυτό? Ίσως γιατί δεν βλέπεις μια συμφωνία ανάμεσα στην ευλάβειά μου και στον τρόπο της ζωής μου? Πιθανώς. Αλλά να αμέσως με αυτό που σας είπα, θέλω να σας δείξω ποια είναι σήμερα η έννοια του έξω. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος να έχουμε καλή για τον ιερέα την έξωθεν μαρτυρία, ποιο είναι αυτό το έξω? Αυτό είναι. Δυστυχώς δεν έπρεπε να ήταν έτσι. Αλλά έχουμε όμως δημιουργήσει το έσω και το έξω. Έτσι, όταν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, οι πιστοί, αυτοί που κάνουν το μεγάλο το σταυρό, να το πω έτσι, όταν έχουν αγάπη μεταξύ τους, τότε δίνουμε μια πολύ καλή εικόνα του χριστιανισμού, μια πολύ καλή εικόνα της Εκκλησίας. Θέλετε ακόμη? Δημιουργούμε προϋποθέσεις γνωριμίας. Ακόμη επιδρούμε και ακόμη δυνάμεθα να ασκήσουμε και γόνιμη ιεραποστολή. Προσέξτε το τελευταίο αυτό, γιατί πολλές φορές θέλουμε να ασκήσουμε ιεραποστολή, εάν δεν έχουμε από πίσω μας αυτήν την φιλαδελφία, μην επιχειρήσουμε να κάνουμε ιεραποστολή. Θα μας ελέγξουν οι άνθρωποι, οι έξω θα μας ελέγξουν και θα έχουν δίκιο. Το μέτρο ή το κριτήριο, θα λέγαμε, της Φιλαδελφίας είναι ο Χριστός. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος, αυτή εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς μεταξύ σας θα έχετε αγάπη. Ώστε ποιο είναι το μέτρο, ποιο είναι το κριτήριο, είναι ο Χριστός. Εκείνο το «καθώς ηγάπησα ημάς», όπως εγώ σας αγάπησα. Θέλετε να το δούμε αυτό? Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε πώς αγάπησε ο Κύριος τους μαθητάς του, πώς αγάπησε τον κόσμο, για να πούμε και εμείς έτσι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να αγαπούμε. Και σας είπα κυρίως εις τον τομέα της Φιλαδελφίας. Πάντως, όσο πνευματικότεροι άνθρωποι γινόμεθα, τόσο περισσότερο κατανοούμε πώς πρέπει να αγαπούμε. Διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να καταλάβει αυτήν την αγάπη προπαντός την Φιλαδελφία, εάν δεν έχει καθαρή καρδιά, εάν δεν έχει νύψη καρδιάς. Προσέξτε αυτό το σημείο. Εάν δεν υπάρχει νύψη καρδίας, τότε η αγάπη αυτή πλαδαρώνει και είναι και ένοχη. Είναι βρώμικη και έχει πολλούς τομείς βρωμιάς. Είτε σαρκική αγάπη μπορεί να καταλήξει, είτε ιδιωτελής, συμφεροντολογική, είτε ό,τι άλλο. Πότε? Όταν δεν υπάρχει καθαρότητα καρδίας. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον άλλον. Ο άλλος είναι εικόνα του Θεού. Είναι τα Άγια των Αγίων. Ο άλλος είναι τα Άγια των Αγίων. Για να πλησιάσεις και να μην πυρπολιθείς, πρέπει να έχεις καθαρή καρδιά. Αλλιώτικα, αν δείξεις την φιλαδελφία σου και την αγάπη σου στον άλλον άνθρωπο, ενώ η καρδιά σου δεν καθαρίστηκε, θα γίνει ζημία. Και εις εκείνον, εάν είναι απρόσεκτος, και εις εσένα θα γίνει ζημία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή ακριβώς η καθαρότητα. Έχω χαρά, γιατί βρίσκεται το μοναστήρι μας κοντά στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα κατ' επίδραση
της Θεσσαλονίκης, σας έχω κι άλλοτε παλιά πει, το μοναστήρι μας μετονομάστηκε από κίνηση της Θεοτόκου εις Άγιον Δημήτριον. Έχω χαρά γιατί έχω μπροστά μου Θεσσαλονικής, και όταν διαβάζει κανείς την προς Θεσσαλονικής επιστολή νιώθει αλλιώτικα, όταν μάλιστα έχει μπροστά του και Θεσσαλονικής. Έχει κάτι το πιο άλλο. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του προς Θεσσαλονικής επιστολή τα εξής: «Περι δε της Φιλαδελφίας ου χρία να έχετε γράφειν ημίν, αυτοί γαριμείς θεοδίδακτοι εστε εις το αγαπάν αλλήλους, και γαρ ποιείτε αυτό εις πάντα στους αδελφούς τους εν όλη τη Μακεδονία». Ξέρετε, να διαβάζετε το αιώνιο αυτό βιβλίο, το παγκόσμιο βιβλίο, που το διαβάζουν όλοι οι λαοί, και να ακούτε τις λέξεις μέσα, τα ονόματα Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Μόνο εκείνοι που είναι Θεσσαλονικείς και Μακεδόνες αισθάνονται αλλιώτικα. Δεν μπορεί να νιώσει ένας Κορεάτης έτσι, ούτε ένας Ινδός, ούτε ένας Αυστραλός. Εμείς νιώθουμε έτσι. Ένα προνόμιο που μας έδωσε η χάρη του Θεού, το Πνεύμα του Θεού. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, όσον αφορά τη Φιλαδελφία, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψει κανείς εσάς, γιατί εσείς οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς είσαστε θεοδίδακτοι άνθρωποι εις το να αγαπάτε αλλήλους, στο να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και το κάνετε, λέει, αυτό προς όλους τους αδελφούς που βρίσκονται στην Μακεδονία. Εδώ, αγαπητοί μου, είναι ένα σπουδαίο στοιχείο. Πολύ θα επιθυμούσα στην αγάπη σας, φεύγοντας, να θυμώσετε το χωρίο αυτό του Αποστόλου Παύλου. Ίσως αποτελεί ένα κεντρικό σημείο του όλου θέματος. Είδατε τι είπε? Δεν υπάρχει ανάγκη να σας υπενθυμίσω τίποτε. Είσαστε θεοδίδακτοι. Πώς θεοδίδακτοι, αφού το Πνεύμα του Θεού σας δίδαξε μέσα στην καρδιά σας και μέσα στο νου σας αυτή τη μεγάλη αξία αυτής της αρετής της Φιλαδελφίας. Όχι της αγάπης με την γενική της έννοια, αλλά με την ειδική έννοια. Και έτσι ακόμη ο Λόγος του Θεού για αυτή τη Φιλαδελφία θα μας πει: «Η Φιλαδελφία μενέτο, να μένει σε σας Φιλαδελφία, και τη Φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη». Στην Φιλαδελφία μεταξύ σας να παρουσιάζεται αυτήν την φιλοστοργία. Η λέξη φιλόστοργος κατανοείται πλήρως, για να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό πρέπει να υπάρχει αυτή η Φιλαδελφία, χωρίς να ξεπέσει, όπως προηγουμένως σας ανέφερα, ένεκα μιας καθαρής νυφούσης καρδίας. Αλλά το περιεχόμενο αυτής της Φιλαδελφίας μπορούμε να το συναντήσουμε σε ένα πλήθος σημεία που μας αναφέρει η Αγία Γραφή, και στην αγάπη σας πολύ γρήγορα θα κάνω την αναφορά. Πολύ γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερες αναλύσεις, για να πάρουμε την ανάλυση αυτής της Φιλαδελφίας, και όταν θα φύγουμε να πάρουμε τη συνισταμένη μας, συνισταμένη της ως Φιλαδελφία, να τη ζήσουμε. Ακούστε λοιπόν πώς την αναλύει το Πνεύμα του Θεού. «Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες». Όλοι να έχετε μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα. Προσέξτε δε την επανάληψη της λέξεως αλλήλους, αλλήλων. Το μεταξύ σας, αυτό το μεταξύ σας. «Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες». Να έχετε όλοι μια καρδιά, μια ψυχή, ένα φρόνημα. «Τη τιμή αλλήλους προηγούμενη». Να σπέβδετε, να δίνετε τιμή στον άλλον πριν προλάβει ο άλλος να σας δώσει. Ένα πολύ στοιχειώδες παράδειγμα, δυστυχώς όμως μόνο εκεί περιοριζόμενον και μη επεκτηνόμενον, είναι όταν κάποτε με κάποιον που τον τιμούμε βρεθούμε μπροστά σε μία πόρτα, του λέμε να περάσει, και λέμε «περάστε», και λέγει εκείνος «όχι παρακαλώ, περάστε εσείς». Αυτό δεν είναι παρά μια σάρκωση του «τη τιμή αλλήλους προηγούμενη». Αλλά σας είπα, όχι μόνο μπροστά σε μία πόρτα, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής μας. «Οφείλετε αλλήλων νύπτην τους πόδας». Οφείλετε μεταξύ σας να
πλένεται ο ένας τα πόδια του αλουνού. Νύπτοπόδας είναι συνώνυμο με το διακονό, υπηρετώ, πες χρίες των Αγίων, δηλαδή των πιστών, των αδελφών, των χριστιανών. Λέγει δια την χείρα ή έλειψε πόδας Αγίων, δηλαδή εάν υπηρέτησε τους Αγίους, δηλαδή τους χριστιανούς, δηλαδή να γίνομαι οι άνθρωποι οι οποίοι θα εξυπηρετούμε, θα διακονούμε. Δεν θα περιμένουμε να διακονούμε θα, αλλά να διακονούμε. Προσλαμβάνεστε αλλήλους, ο ένας να δέχεται τον άλλον. Σε οποιαδήποτε τάξη και αν βρίσκεται, αν μπορούσαμε να μιλάμε για τάξεις. Μες στην Εκκλησία έχουμε μια πολύ καλή εικόνα αυτού του προσλαμβάνεστε. Αν θέλουμε να την έχουμε, οι προϋποθέσεις μας δίδονται. Μες στην Εκκλησία έχουμε μικρούς και μεγάλους στην ηλικία. Έχουμε άνδρες και γυναίκες. Έχουμε μορφωμένους και μη μορφωμένους. Έχουμε όλους. Δεν λέμε ελάτε εσείς που είστε μορφωμένοι, εσείς μείνετε απ' έξω που δεν είσαστε μορφωμένοι. Οι πάντες είναι μέσα στο χώρο του ναού. Αυτό είναι μια πολύ καλή εικόνα, ότι δεν υπάρχουν τάξεις και διακρίσεις μέσα στην Εκκλησία. Αν υπάρχουν διακρίσεις με την έννοια, δεν είναι παρά μόνο για λόγους οργανώσεως της ζωής μας, όχι για να προβάλλουμε αυτήν την διάκριση. Έτσι λοιπόν εδώ προσλαμβάνεται αλλήλους, λέγει, να, ο ένας προσλαμβάνεστε αλλήλους, να δέχεται ένας τον άλλον με απλότητα. Αλλήλους νουθετήν, να νουθετεί ο ένας τον άλλον, να συμβουλεύουμε, όχι βέβαια με την έννοια ότι θα κάνουμε το δάσκαλο τον άλλον, αλλά θα τον βοηθούμε με αγάπη. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, ο ένας να σηκώνει το βάρος του αλουνού. Γιατί ο καθένας αν αισθάνεται μόνος του, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ζωής. Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Μέσα στην Εκκλησία δεν είναι όλοι νούμερα, δεν είναι όλοι ρομπότ. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και την ιδιαίτερη αγωγή του και το χαρακτήρα του. Ο καθένας λοιπόν θα έχει κάποια έλλειψη. Μέσα σε ένα σύνολο λοιπόν εμφανίζονται όλοι με τις ελλείψεις των. Πώς θα γεφυρωθεί ακριβώς αυτή η έλλειψη? Με την αγάπη, με τη φιλαδελφία. Γίνεστε εις αλλήλους χριστοί, να γίνετε ανάμεσά σας, μεταξύ σας, χρήσιμοι άνθρωποι. Χρημεΐτα, χριστοί, χρήσιμοι άνθρωποι. Τι ωραίο πράγμα να είναι κανείς χρήσιμος άνθρωπος. Θα το θεωρούσατε, αγαπητοί μου, έτσι μένω ιδιαίτερα σε αυτό γιατί μου αρέσει πολύ, θα το θεωρούσατε προσβολή και βαρία μάλιστα, αν σας έλεγε κανένας άχριστε άνθρωπε, άχριστος είναι. Χρήσιμος είναι ο χριστιανός, όπου και αν βρεθεί, εν παντή τόπο και χρόνο. Είναι υπέροχο, θυμηθείτε τον Παύλο, ναυαγός στην Μάλτα, στη Μελίτη, όταν τόσο συντελεί στη διάσωση, τον βλέπετε, όλοι είναι απογοητευμένοι, παγωμένοι από το ναυάγιο, χειμώνος, βρεγμένοι κλπ. Τι κάνει ο Παύλος? Σπέβδει να βρει φρήγανα για να βάλει φωτιά. Ο αικίνητος αυτός Παύλος, ο πάντοτε χρήσιμος προς πάντας. Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο. Ωραίες εικόνες, χριστότητος, χρησιμότητος, στον άμεθα στους άλλους χρήσιμοι άνθρωποι. Υποτασσόμενοι αλλήλοι σεν φόβο Χριστού. Να μην προσπαθώ να φαίνομαι εγώ. Όχι, εγώ θα υποτάσσουμε στον άλλον και άλλος θα υποτάσσετε σε μένα. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε, αλλά και τα εταίρον έκαστος. Ο καθένας μην εξετάζει μόνο εκείνο που είναι, αλλά να εξετάζει και να βλέπει και τον άλλον. Δεν θα ζει σαν να υπάρχει μόνος αυτός, αλλά θα αισθάνεται και την παρουσία των άλλων. Παρακαλείτε αλλήλους, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον. Έχετε με αυτής άλλας και ειρηνεύεται εν αλλήλεις. Το είπε ο Κύριος αυτό. Το είπε στους μαθητάς του μάλιστα. Έχετε, λέγει, μεταξύ σας αλάτι και ειρηνεύετε μεταξύ σας. Έχετε μεταξύ σας αλάτι. Αυτό σημαίνει να είσαστε οι άνθρωποι οι νόστιμοι. Εκείνοι οι οποίοι θα δίνετε χάρη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, στην κουβέντα σας, αλλά και οι άνθρωποι που θα προλαμβάνετε πάσαν σύψην μέσα στη συντροφιά σας. Να έχετε λοιπόν αλάτι ανάμεσά σας,
να έχετε χάρη μεταξύ σας, νοστιμάδα, ομορφιά και ταυτοχρόνως να έχετε ειρήνη μεταξύ σας. Και τέλος, αν υπάρχει τέλος, προσεύχεστε υπέρ αλλήλων. Το να προσευχηθώ για εκείνον που μου ζήτησε που είναι άρρωστος, για εκείνον που θα δώσει τώρα εξετάσεις, για τον παραπέρα ο οποίος έχει μια δύσκολη υπόθεση, να μάθουμε να γίνουμε προσευχομένη εκκλησία. Έτσι όλα αυτά, αγαπητοί μου, τα στοιχεία είναι εκείνα τα οποία, αν τα μαζέψουμε, φτιάχνουν την αρετή της Φιλαδελφίας, για την οποία έχουμε την παραγγελία από τον Κύριο να την έχουμε ως καινούργια εντολή, ως την εντολή εκείνη που είναι η αγάπη ανάμεσα στα παιδιά του Θεού, στον οίκο του Θεού. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου, ότι ζούμε σε μια πραγματικά εσχατολογική εποχή, που μπορούμε να πούμε ήδη αυτό το λεπτόν πνεύμα του ψευδοπροφήτου της Αποκαλύψεως ενεργεί στον κόσμο και εναποθέτει παντού τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Σε έναν κόσμο ο οποίος κάθε μέρα ρημάζει και κάθε μέρα ξεφτάει. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο πρέπει εμείς να σταθούμε. Πρέπει εμείς να αντέξουμε σε αυτή τη φθορά, η οποία είναι ανεπαίσθητη. Δεν την αντιλαμβανόμεθα. Είναι πολύ λεπτή αυτή η φθορά του ψευδοπροφήτου μέσα στην ιστορία. Πώς θα αντέξουμε, πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι, εάν καλλιεργήσουμε την αρετή της Φιλαδελφίας. Είναι οχυρών η αρετή της Φιλαδελφίας. Είναι βράχος η αρετή της Φιλαδελφίας. Έτσι, ειλικρινά, αν ζήσουμε αυτή την Φιλαδελφία, τότε θα βλέπουμε τον Χριστόν και θα αγαπάμε τους αδελφούς. Θα βλέπουμε τους αδελφούς και θα αγαπάμε τον Χριστόν.